Κρατώντας πανό, μέλη του Συνδικάτου Εργαζομένων στους Δήμους του Νομού Λάρισας συμμετείχαν το πρωί στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης της ΠΟΕ ΟΤΑ με αιχμή την περικοπή του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας. Δίνουμε σήμερα τη δικιά μας απάντηση απέναντι στην πολιτική και την πρακτική της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να περικόψει το επίδομα στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα από τους συναδέρφους. Η απόφαση της είναι λυμένη. Η επιτροπή που έχει συστηθεί εδώ και ένα χρόνο που λέει ότι το 32% θα περικοπεί. Εμείς λέμε φτάνει μέχρι εδώ, δεν θα κάνουμε βήμα πίσω, όχι μόνο δεν θα επιτρέψουμε να κοπεί το επίδομα από αυτούς τους συναδέρφους, αλλά θα παλέψουμε να επεκταθεί και σε άλλους συναδέρφους και ειδικότητες και σε χώρους δουλειάς, για να μπορέσουμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι συνάδελφοί μας σε όλους τους χώρους και τις υπηρεσίες των Δήμων. Οι εργαζόμενοι στους Δήμους ζητούν επίσης την ομιμοποίηση των συμβασιούχων συναδέλφων τους, ενώ καταγγέλνουν την κυβέρνηση για προεκλογικά παιχνίδια σε σχέση με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της προκήρυξης K3 του ΑΣΕΠ. Δεν θα επιτρέψουμε να πάμε με εκβιασμούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εκλογές να έχει ομοίρους τους εργαζόμενους, ούτως ώστε να έχει τα εκλογικά αποτελέσματα. Το έχουμε μάθει το παραμύθι όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι και τα αποτελέσματα της προκήρυξης 3K, αλλά και το ζήτημα του επιδόματος στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα είναι ένας ομός εκβιασμός της κυβέρνησης που εμείς δεν θα το επιτρέψουμε.